Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Όλα δείχνουν ότι αναδεικνύεται σε μεγάλο αγκάθι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης με τους εκπροσώπους των δανειστών για την επίτευξη επιτέλους της συμφωνίας, δηλαδή το τέλος της αξιολόγησης, το αίτημα της πλευράς των δανειστών για κάβα πρόσθετων μέτρων, 3,5 δις. Όπως έχουμε εξηγήσει, το αίτημα αυτό συμπυκνούται, να το πούμε έτσι, ως εξής. Λένε οι δανειστές, επειδή δεν πιστεύουμε ότι θα πιάσετε τη διετία πλεώνασμα 3,5%, σας ζητάμε να πάρετε από τώρα πρόσθετα μέτρα, δηλαδή 5,4 ο ένας λογαριασμός, συν 3,5 δις από πάνω ο άλλος λογαριασμός, γιατί πιστεύουμε ότι δεν θα πιάσετε τους στόχους, ως εκ τούτου πάρτε από τώρα τα μέτρα και αναλόγως κάποια από τη φαρέτρα θα εφαρμοστούν, κάποια από τη φαρέτρα των μέτρων δεν θα εφαρμοστούν. Να έχουμε λοιπόν την κάβα, αυτή την κάβα του τρόμου και της οδύνης και ανάλογα κάποια θα εφαρμοστούν, κάποια όχι. Αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι ότι η κυβέρνηση τέτοια μέτρα δεν μπορεί να πάρει. Και το δεν μπορεί να πάρει αποτυπώνεται από δύο κυβερνητικά στελέχη με διαφορετικό τρόπο. Ένα λεπτό να τελειώσουμε με την τυραννία των κινητών τηλεφώνων. Η εκπομπή είναι ζωντανή και αυτά συμβαίνουν. Αποτυπώνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτή η άρνηση της κυβέρνησης από δύο κυβερνητικά στελέχη κορυφαία με διαφορετικό τρόπο. Χτες αποτύπωσε αυτή την άρνηση ο Γιάννης Δραγασάκης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ένα ιστορικό στέλεχος του συνασπισμού πρώτα και μετά του ΣΥΡΙΖΑ, προερχόμενο από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όλα έχουν τη σημασία τους. Ο κύριος Δραγασάκης λοιπόν, μιλώντας μαζί με τον κύριο Κουβέλη σε εκδήλωση της πολιτικής κίνησης του κύριου Κουβέλη, μίλησαν Κουβέλης, Δραγασάκης, Ξενογιαννακοπούλου. Κρατήστε τα δύο ονόματα, Κουβέλης, Ξενογιαννακοπούλου, και κρατήστε τα εν ώψη του κυβερνητικού ανασχηματισμού που θα γίνει αφού και όταν και αν κλείσει η αξιολόγηση. Μιλώντας λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση, ο Γιάννης Δραγασάκης είπε ότι οποιαδήποτε μέτρα που θα είναι πέρα και πάνω από τα μέτρα τα οποία συμφώνησε πέρσι το 2015 ο κύριος Τσίπρας, μέτρα τα οποία είπε πήγαμε στις εκλογές του Σεπτεμβρίου και τα οποία κατά τη γνώμη Δραγασάκη ενέκρινε ο κόσμος, οποιαδήποτε άλλα μέτρα δημιουργούν πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση. Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν λέει Γιάννης Δραγασάκης, ο Γιάννης Δραγασάκης δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα στην κυβέρνηση, τι σημαίνει αυτό μεθερμινευόμενο? Ο νους όλων πάει σε πρόωρες εκλογές ή σε νέο δημοψήφισμα. Αλέξης Τσίπρας, το γνωστό στυλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι έγινε από χτες. Ρωτήθηκε σήμερα η κυρία Γεωργοβασίλη, που προσπάθησε να υποβαθμίσει πολιτικά το θέμα που δημιουργήθηκε με τη δήλωση Δραγασάκη και είπε όχι, δεν δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα. Απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών ή νέου δημοψηφίσματος. Δημιουργείται οικονομικό πρόβλημα για τη χώρα και την κοινωνία μας, διότι δεν μπορούμε να αντέξουμε άλλα μέτρα. Αυτά λοιπόν για την ώρα, από την πλευρά, αν θέλετε, της πολιτικής ατζέντας. Να πούμε ότι οι νέοι φόροι που προβλέπονται θα είναι βρόγχος στο λαιμό. Μιλάμε για υπερφορολόγηση επάνω στην ήδη πολύ αυξημένη φορολογία, η οποία θα οδηγήσει σε τελική συντριβή τη μικρομεσαία τάξη στην Ελλάδα, που αποτελεί και τη σπονδυλική στήλη της ελληνικής κοινωνίας. Από την κυβέρνηση και ιδιαιτέρως από το Μέγαρο Μαξίμου, οι διαρροές που υπάρχουν λένε πως η κυβέρνηση πιστεύει ότι μέσα στο Μάιο θα κλείσουν όλα. Πρέπει να κλείσουν όλα και θα κλείσουν όλα. Τώρα, ο λογαριασμός, η λυπητερή, κυρίες και κύριοι, από ό,τι φαίνεται οδηγούμεθα σε μία νέα μείωση των συντάξεων κατά 30%. Ναι, καλά ακούσατε, μία νέα μείωση των συντάξεων κατά 30%. Και βεβαίως μία αύξηση της φορολογίας, η οποία δεν θα πλήξει μόνο δήθεν τους προνομιούχους, τους δήθεν πια προνομιούχους, αλλά θα πλήξει και πολύ χαμηλά εισοδήματα. Από τη στιγμή που μειώνεται το αφορολόγητο, κατεβαίνει πολύ χαμηλά το αφορολόγητο, και αποδοχές, ας πούμε, οι οποίες θα είναι, ξέρω εγώ, 15.000 το χρόνο, θα φορολογούνται κανονικά. Σε ό,τι αφορά δε ένα δημιουργικό κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο δεν πρέπει να φθονούμε, αλλά πρέπει να σπρώχνουμε προς τα μπρος, γιατί αυτό καταναλώνει περισσότερο και, αν θέλετε, κινεί την ελληνική οικονομία, το κομμάτι που βγάζει πάνω από 40.000,
αλίμονό τους. Δυστυχώς εκεί φτάσαμε. Αλίμονό τους. Αυτοί θεωρούνται από την κυβέρνηση ως οι νέοι δισεκατομμυριούχοι. Γι' αυτό οι συντελεστές που τους επιβάλλονται είναι πραγματικά τρομακτικοί. Κυρίες και κύριοι, αυτά και πολλά άλλα στην ατζέντα της ημέρας. Θέλω να σας επισημάνω, γιατί πολλές φορές περνάει, ξέρετε, στο περιθώριο των δελτίων ειδήσεων, την συνεχιζόμενη προκλητικότητα της Τουρκίας, τόσο στον εναέριο χώρο της χώρας, όσο και στον θαλάσσιο χώρο της χώρας. Έχουμε συνεχείς προκλήσεις της Τουρκίας, στον αέρα και στη θάλασσα. Είναι σαφές ότι η Τουρκία εκτιλήσει ένα σχέδιο προκλήσεων σε βάρος της Ελλάδος, που έχει ως βασικό στόχο την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδος στον εθνικό εναέριο χώρο μας, ανάμεσα στα 6 και στα 10 μίλια και βεβαίως στον θαλάσσιο χώρο, στο Αιγαίο. Πάντοτε στην επικαιρότητα, μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση, έφυγε από τη ζωή και είναι απώλεια για το πολιτικό σύστημα της χώρας ένας έντιμος πατριώτης πολιτικός, ο Γεράσιμος Αρσένης. Ο Γεράσιμος Αρσένης, παρακαλώ κύριε Καλοκαιρινέ να δείξουμε τη φωτογραφία του Γεράσιμου Αρσένη. Ο Γεράσιμος Αρσένης έφυγε σήμερα το μεσημέρι από τη ζωή στην ηλικία των 84 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο. Από τον καρκίνο που τον πολέμησε εδώ και πολλά χρόνια και τελικά τον κατέβαλε. Επειδή είχα την τιμή να συνδέομαι με τον Γεράσιμο Αρσένη με προσωπική και οικογενειακή φιλία, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Θέλω να τονίσω το ήθος προσωπικό και πολιτικό του ανδρός. Να επισημάνω τη μεγάλη προσφορά του στη χώρα. Γιατί ανεξάρτητα αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε κανείς με τις ιδέες και τις ιδεολογικές αφετηρίες του Γεράσιμου Αρσένη, θα πρέπει να συμφωνήσει, να συμφωνήσουμε όλοι για το πατριωτικό στίγμα των απόψεών του. Προσπάθησε να υπηρετήσει τη χώρα με θάρρος, αυτοθυσία και αυταπάρνηση. Από οποιαδήποτε θέση και αν βρέθηκε, να πούμε ότι μέχρι το τέλος του βίου του δεν έδωσε ολοκληρωμένη άποψη για το τι συνέβη πραγματικά τη νύχτα των ημείων. Είναι εκείνος που διεκδίκησε την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ και την έχασε για ελάχιστες κοινοβουλευτικές ψήφους. Ορισμένοι νομίζω ότι πιστεύουν, και όχι αδίκως, πως θα ήταν άλλη η πορεία της χώρας αν στη θέση του Κώστα Σιμίτη είχε βρεθεί ο Γεράσιμος Αρσένης. Να πούμε ότι στην παιδεία έδωσε τον δικό του αγώνα για να σταματήσει η επετηρίδα, η οποία έκανε τεράστια ζημιά στην εκπαίδευση, και να επανέλθει η αξιολόγηση. Ο Γεράσιμος Αρσένης υπήρξε όντως ένας μεγάλος πολιτικός και πατριώτης. Αυτό in memoriam. Με ειδοποιούν ότι από την οικογένεια ότι η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 4 στον Άγιο Διονύσιο, στην Οδό Σκουφά. Και κυρίες και κύριοι, αύριο in memoriam, με αφορμή ακριβώς του γεγονότος της εξοδίου ακολουθίας, θα σας δώσω ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα αύριο το βράδυ από την τελευταία συνέντευξη που είχαμε εδώ, στη χώρα εν καμίνο, τέτα τέτ με τον Γεράσιμο Αρσένη. Τώρα, επιχειρούμε απόψε να προσεγγίσουμε τα γεγονότα. Γεγονότα ενδιαφέροντα, πολλά, πυκνά, δύσκολα στο να ξεκλειδώσει κανείς τις έννοιες που κρύβονται πίσω τους. Καλωσορίζω, θα είναι κοντά μας λίγο από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδος. Για την ώρα είναι κοντά μας ο κύριος Γιάννης Μιχελάκης, πρώην υπουργός και στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μιχελάκη, έχετε ένα καινούριο ξεκίνημα. Ακριβώς, κύριε Παναγιώτοπουλο. Ένας καινούριος ιστότοπος που φέρει την υπογραφή σας. Άλλωστε, πάντοτε είμαστε δημοσιογράφοι. Η πολιτική είναι κάτι προσωρινό. Η δημοσιογραφία είναι κάτι που φεύγει. Όλα είναι προσωρινά. Όλα είναι προσωρινά, αλλά η δημοσιογραφία φεύγει μετά την ψυχή. Ακριβώς. Έτσι είναι. Λοιπόν, το νέο δημιούργημά σας, thepressroom.gr. Καλό ρίζικο. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Κοντά μας η κυρία Σόφη Παπαδόγιαννη, στέλεχος και ιδρυτικός στέλεχος της Λαϊκής Ενότητας. Καλώς ορίσατε. Κοντά μας ο κύριος Διονύσης Γεωργιόπουλος, Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Εργαζομένων, ΔΟΗ Αττικής και Κυκλάδων. Πολύ επίκαιρος, κύριε Γεωργιόπουλε. Και από μένα, κύριε Βαναγκή. Πολύ επίκαιρος. Και μόλις μπήκε στο στούντιό μας, να τον δείξουμε, φτιάχνουμε το μικρόφωνο, ζωντανή είναι η εκπομπή, ο κύριος Κώστας Ζαχαριάδης, από τα πολύ νέα και δυναμικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Το αντιλαμβάνομαι, διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδος. Λοιπόν, χωρίς άλλα προλεγόμενα, να πάω σε εσάς, κύριε Ζαχαριάδη,
και να μου πείτε, θα κλείσει τελικά η αξιολόγηση ή θα έχουμε ένα σκηνικό δραματοποιημένο όπως έγινε πέρσι, το οποίο θα έχει πολιτικές απολύξεις σε δημοψηφίσματα, σε εκλογές και σε άλλες, επιτρέψτε μου να πω, τακτικού τύπου κινήσεις του κυρίου Τσίπρα, οι οποίες φαίνεται να αρέσουν στον Πρωθυπουργό. Καταρχήν θέλω να πω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους οικείους του Γεράσιμου Αρσένη. Μόλις κάναμε ένα μικρό αφιέρωμα και θα το επαναλάβουμε και αύριο. Και προσωπικά ήτανε και στη Λούκα Κατσέλη. Ήταν μια μεγάλη προσωπικότητα, ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνούσε ή διαφωνούσε πολιτικά, άφησε το στίγμα του στο δημοκρατικό χώρο και στην Ελλάδα. Τώρα ένας ιδιαίτερα πατριώτης πολιτικός, έτσι. Χαρισματικός, λέω, ανεξαρτήτως αν κάποιος συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί του. Είναι έτσι. Τώρα λοιπόν, στην ουσία του ερωτήματος. Τι θα γίνει τώρα με την αξιολόγηση? Θα έχουμε δραματοποίηση? Κύριε Παναγιωτόπουλε, εμείς δεν έχουμε έρωτα ούτε με τα δημοψηφίσματα, ούτε με τις εκλογές, ούτε με την δραματοποίηση των καταστάσεων. Ξέρετε τι λένε, οι κακοήθεις ή οι καλοήθεις? Βλέπω ότι μάλιστα... έχει ο ΣΥΡΙΖΑ έρωτα με την εξουσία. Εντάξει. Αυτό λένε. Εντάξει. Καλοηθέστατα ή κακοηθέστατα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο κακοηθέστατα παρά στο καλοηθέστατα. Αν κάποιοι έχουν πάθει έρωτα με τις εκλογές και την επίκληση στις εκλογές, μάλλον είναι η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος μόλις το Γενάρη που ανέλαβε, στα πρώτα που μας είπε στις δημόσιες δηλώσεις του, είναι ότι δεν βιαζόταν να ζητήσει εκλογές και ότι θέλει να ανασυντάξει το κόμμα του. Και με βάση αυτά τα οποία βλέπω να γίνονται στην ΟΝΕΔ, μάλλον είχε απόλυτο δίκιο ο κύριος Μητσοτάκης. Και μετά τη συζήτηση, η οποία έγινε στη Βουλή προημερησίας διατάξεως για τη διαφθορά και την διαπλοκή, επαναλαμβάνει μονότονα το αίτημά του για εκλογές. Τώρα, άρα, λοιπόν... Αυτό λέγεται μπάλα στην εξέδρα τώρα. Όχι. Ξέρετε ότι λέγεται... σας συμπαθώ πάρα πολύ. Γιατί μου είπατε για έρωτα. Μου είπατε αλλά για αυτό έρωτα. Λέγεται μπάλα στην εξέδρα. Το θέμα είναι, ρωτάει ο κόσμος, θα κλείσει η αξιολόγηση? Θα φάμε στο κεφάλι πέραν των μέτρων 5,4 δις. Θα φάμε και άλλα 3,5 δις στο κεφάλι? Εμάς, λοιπόν, δεν αντέχουμε άλλο Έλληνες. Απαντώ, και το ξέρετε κι εσείς. Απαντώ ευθέως στην ερώτησή σας. Η στόχευσή μας είναι η αξιολόγηση να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό με βάση τα συμφωνηθέντα στη συμφωνία που υπεγράφει τον Ιούλιο του 2015. Mm-hmm. Αυτή είναι η προσπάθειά μας, αυτή είναι η πίεση την οποία ασκούμε. Μάλιστα, πέρα από το θετικό γεγονός της Παρασκευής, που είναι μεγάλη οικονομική είδηση, το γεγονός ότι ο κύριος Ντράγκη μας βάζει στο σύστημα της ποσοτικής χαλάρωσης, το λεγόμενο QE, που θα δώσει μια ρευστότητα στην ελληνική οικονομία σημαντική τα επόμενα 2 χρόνια σταδιακά. Είναι πολύ σημαντική οικονομική είδηση και προεξοφλεί και θετικές ειδήσεις, αν το θέλετε, για την θετική ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης. Το δεύτερο θετικό είναι οι σημερινές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Κομισιόν, του κυρίου Βάλτης Ντομπρόφσκης, ο οποίος έκανε μία παρέμβαση λέγοντας ότι η ελληνική οικονομία το 2015, παρά τα προβλήματα και τον στραγγαλισμό, υπεραπέδωσε σε σχέση με αυτά τα οποία υπήρχαν στις προβλέψεις. Κάνω επανάληψη για να μην παρεξηγηθώ. Αυτά δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει ο κύριος Ντομπρόφσκης, ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ και αυτό είναι γνωστό. Άρα λοιπόν, η βούληση δική μας είναι η άμεση ολοκλήρωση της αξιολόγησης και το πέρασμα από τη φάση της στασιμότητας που βρίσκεται η οικονομία μας τον τελευταίο 1,5 χρόνο και τις πτώσεις που βρισκόταν τα προηγούμενα 6 χρόνια, να μπούμε σταδιακά στη φάση της ανάκαμψης, της ανάπτυξης, της αποκλιμάκωσης, της ανεργίας, να μπορέσουμε να ανοίξουμε το ζήτημα του χρέους, το οποίο είναι κομμάτι της συμφωνίας και είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Αλλά κύριε Παναγιωτόπουλε, το πιο σημαντικό απ' όλα, να ασχοληθούμε με τα προβλήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Εκεί που πονάει ο πολίτης και να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες, διότι θα έχουμε τα επόμενα χρόνια σημαντικές δυσκολίες, αλλά είναι διαφορετικά το πρόσημο να πηγαίνει προς τα πάνω, προς την ανάπτυξη, προς το καλύτερο, και είναι τελείως διαφορετικά να πηγαίνεις προς τα κάτω και να έχεις και περισσότερα βάρη. Θέλω ένα ερώτημα μόνο για να πάω στην κυρία και στους δύο κυρίους που μας τιμούν εδώ με τη συμμετοχή τους στην εκπομπή. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Ο Γιάννης Δραγασάκης είπε χθες
σε εκδήλωση στην οποία αναφέρθηκα πριν από λίγο, ότι εάν επιμείνουν οι δανειστές στο πρόσθετο πακέτο μέτρων, δηλαδή στην κάβα των 3,5 δισεκατομμυρίων, τότε δημιουργείται πολιτικό πρόβλημα. Πολιτικό πρόβλημα με θερμινεμόβαινο τι σημαίνει, κύριε Ζαχαριάδη? Σημαίνει ότι θα υποχρεωθεί η κυβέρνηση να πάει σε δημοψήφισμα ή σε εκλογές, ζητώντας εκ νέου την έγκριση των Ελλήνων? Τι σημαίνει πολιτικό πρόβλημα? Υπάρχει αυτό στο τραπέζι? Ή θα πρέπει να αποκλείσουμε τέτοιου είδους τακτικισμούς? Είμαι ευθύς. Δηλαδή δημοψήφισμα δεν είναι και εκλογές. Μυαλό μας, ούτε το δημοψήφισμα, ούτε οι εκλογές. Δεν συμφέρει κανέναν να φορτώνουμε το λογαριασμό με άλλα μέτρα, διότι αυτό προεξοφλεί μια πιθανή αποτυχία της προσπάθειας που κάνουμε αυτή τη στιγμή. Εάν γίνει αυτό, εμείς λέμε ότι δεν θα δοθεί ένα θετικό σήμα ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βγαίνει από την κρίση, έχει σταθεροποιημένους οικονομικούς δείκτες, μπορούν να αρχίσουν να ξεκινήσουν οι επενδύσεις, να αρχίσει η απομείωση του χρέους, αλλά όλοι θα λέμε να δούμε και τι θα γίνει μέχρι το 2018, γιατί έχουμε αυτή την εκκρεμότητα. Και αυτό είναι ένα ουσιαστικό πολιτικό πρόβλημα και της Ευρώπης και της Ελλάδας και των όσων συμφωνήσαμε το καλοκαίρι του 2015. Διότι, κύριε Παναγιωτόπουλε, σας θυμίζω αυτά με το οποίο οι δανειστές και οι θεσμοί μας φάγανε τα αυτιά το καλοκαίρι του 2015. Είναι, λέει, 28 κοινοβούλια, πώς θα τα περάσουμε, τι συμφωνία είναι αυτή, πρέπει όλοι να πούν αυτό. Τώρα, λοιπόν, αυτό με τα 28 κοινοβούλια δεν είναι μια πραγματικότητα? Μπορούμε να αφήσουμε την ελληνική οικονομία στην αστάθεια και στην αβεβαιότητα για άλλα 3 χρόνια? Έτσι κι αλλιώς το γνωρίζουν όλοι από το 2010 μέχρι σήμερα, όταν οι στόχοι πηγαίνουν χειρότερα των εκτιμήσεων, παίρνουμε κι άλλα μέτρα, αυτό είναι πάγιο. Όταν όμως οι στόχοι μπορούν να πάνε καλύτερα των εκτιμήσεων, μπορούμε να πάρουμε λιγότερα μέτρα. Μάλιστα. Από το καλοκαίρι του 2015, και τελειώνω με αυτό. Είδομεν. Όχι, δεν είναι είδομεν. Από το καλοκαίρι του 2015... μέχρι σήμερα έχουμε πιο θετικές ειδήσεις για την ελληνική οικονομία από τις αναμενόμενες, χωρίς να μιλάω για κανενός είδους success story ή άλλες τέτοιες ανοησίες που ακούγονταν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είχαμε προϋπολογισμό για ύφεση από 2,5. Επιτρέψτε μου. Να σας την πω τώρα. Ετοιμάζονται νέες περικοπές. Κύριε Παναγιωτόπουλε, θέλω να ακουστεί. Χειροτερεύει η καθημερινότητα. Ακριβένει η ζωή. Θα βελτιωθεί η καθημερινότητα. Μακάρι. Θα βελτιωθεί η καθημερινότητα. Υπήρχε η πρόβλεψη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η οποία έλεγε ότι θα έχουμε ύφεση 2,5-4,5%. Η οικονομία έμεινε στάσιμη στο 0,2%. Υπήρχε η πρόβλεψη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς ότι θα έχουμε πρωτογενές έλλειμμα μείον 0,25%. Έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα, δηλαδή, μεγαλύτερο από 0,2. Ότι πρέπει να είμαστε ενθουσιασμένοι. Όχι. Που δεν έχουμε αποθάνει, αλλά απλώς είμαστε βαρύτατα ασθενείς. Είναι μακριά από μένα η λογική του οποιοδήποτε σενάριου του success story. Οι μακροοικονομικοί δείκτες που δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα των πολιτών που υποφέρουν είναι σταθεροποιημένοι και πάνε καλύτερα. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνει η ελληνική κυβέρνηση και καταστροφική από μέρα σε μέρα είναι να μπορέσει να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών. Και αυτό ένας τρόπος υπάρχει να το κάνουμε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Η ανάπτυξη, η δημιουργία περισσότερων. Αυτό είναι το σήμα με την πρώτη αξιολόγηση. Ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας, επιτάχυνση στην εφαρμογή του παράλληλου προγράμματος, διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να γκρεμίσουμε παθογένειες δεκαετιών που μας φέρανε στη μεγάλη κρίση του 2010. Κύριε Μιχελάκη, έτσι είναι τα πράγματα όπως τα παρουσιάζει ο κύριος Ζαχαριάδης? Διαφωνείτε, συμφωνείτε? Κοιτάξτε να σας πω. Τι να σας πω, έχω μείνει άφωνος. Εάν πάρουμε ένα βίντεο του κύριου Ζαχαριάδη το σημερινό και το βάλουμε ένα βίντεο πριν από τις εκλογές, θα νομίζω ότι μιλάει για άλλους άνθρωπους. Δηλαδή, προσέξτε, δεν μιλάω, δεν θα πάω στα γνωστά. Ο βασικός μισθός στα 7,51, 13, 14 κτλ. Όλα αυτά, έτσι. Δεν θα πω σε αυτά. Θα τα σκίσουμε όλα με ένα μνημόνιο. Δεν λέω σε αυτά. Μιλάω στην επιχειρηματολογία. Θέλω να σημειώσω κάποια πράγματα. Να σας πω όμως κάτι. Θέλω να ξεκινήσουμε από κάπου αλλού. Όλα αυτά που κουβεντιάζουμε για την οικονομία είναι βαθιές πληγές στο σώμα της χώρας, βαθιές πληγές στο κοινωνικό ιστό, που κάποια στιγμή θα επουλωθούν.
Κάποια στιγμή θα γίνουν. Εγώ πιστεύω ότι ο δυναμισμός της χώρας και των ανθρώπων της κάποια στιγμή θα πάει μπροστά. Ναι. Μα από αυτή την κυβέρνηση, από μια άλλη κυβέρνηση, από τη δικιά μας, από μια συνεργασία, με οποιοδήποτε σύνομαι, κάποια στιγμή πιστεύω ότι αυτή η χώρα θα σταθεί στα πόδια της. Το πιστεύω είναι μια προσωπική μου αυτή. Καλό λοιπόν, είναι αυτό. Αυτό ξέρετε, αυτές οι πληγές θα υπηλωθούν. Mm-hmm. Το επικίνδυνο είναι με κάποια άλλα γεγονότα, τα οποία δυστυχώς περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Το αναφέρατε στο εισαγωγικό σας σημείο. Λέτε οι τουρκικές προκλήσεις. Ακριβώς. Και θέλω να πω ένα περιστατικό που συνέβη σήμερα. Mm-hmm. Ένα τουρκικό σκάφος, ένα τουρκικό πολεμικό, έφτασε, κύριε Παναγιωτόπουλε, μισό μίλι από τις ακτές των Ινουσών. Από τις Ινούσες. Μισό μίλι, όποιος καταλαβαίνει. Και όταν, προσέξτε, και όταν πήγανε. Η ελληνική ακτοφυλακή του τόνισε ότι παραβιάζει χωρικά μας ύδατα. Έλεγε ο Τούρκος καπετάνιος. Είμαι σε τουρκικό θαλάσσιο χώρο. Προσέξτε το παιχνίδι έτσι. Που παίζεται το επικίνδυνο και κοιτάξτε τώρα το συνδυασμό της οικονομίας, για να έρθω στην συζήτηση και στην ερώτηση που μου κάνετε, αλλά αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί ξέρετε, ασφαλώς. Εάν συμβεί κάτι στραβό, αυτό δεν θα είναι πληγή, θα είναι ακροτηριασμός. Σωστό. Και αυτά δεν διορθώνονται, δείτε την Κύπρο. Και δείτε οποιασδήποτε άλλες στην ιστορία μας τέτοια ζητήματα. Λοιπόν, κλείνω αυτή την παρένθεση. Κλείνω αυτή την παρένθεση. Τι λέτε, κύριε, δεν χρειάζεται κινδυνολογία. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, δεν κατάλαβα. Το 40% του κυπριακού εδάφους και με τις συζητήσεις που γίνονται για να φέρουν το σχέδιο ΑΝΑΝ από την πίσω πόρτα. Σας φαίνεται καλή λύση, εμένα προσωπικά όχι, αλλά επειδή δεν το θέμα. Κύριε Ζαχαριάδη. Μα θέτεται θέμα απώλεια εδάφου στην Ελλάδα. Όχι, είπα τον κίνδυνο. Κύριε Ζαχαριάδη, είμαι προσεκτικός. Λέω ότι το πολιτικό σύστημα, εσείς δεν πιστεύετε ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ναι. Δεν πρέπει να αντεκτιμήσουμε αυτά τα γεγονότα. Ευχαριστώ πολύ. Άρα, έτσι, μπράβο. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και ξεκινάω από αυτό. Πάμε άρα τώρα στα θέματα της οικονομίας. Να έχουμε και εθνικό αποτέλεσμα, όχι μόνο εθνική έτσι, γραμμή. Έτσι, μπράβο. Διότι αυτή τη στιγμή. Να έχουμε εθνική γραμμή. Στην Άνδρο. Διότι αυτή τη στιγμή. Εθνικό αποτέλεσμα πρέπει να έχουμε και να παράξει. Εθνική γραμμή να παράξει εθνικό αποτέλεσμα. Η κινδυνολογία δεν είναι εθνική γραμμή πάντως. Κύριε Ζαχαριάδη. Το ότι το σκάφος το τουρκικό ήταν μισό μίλι είναι κινδυνολογία. Ότι θα πρέπει να προσέξει και θα πρέπει να έχουμε εθνική γραμμή είναι κινδυνολογία. Δεν βγήκαν οι ελληνικές δυνάμεις εκεί πέρα να υπερασπιστούν αυτό ακούστε που έπρεπε. Δηλαδή δεν σας είχε συμβεί εσάς σαν κυβέρνηση αυτό. Μα συγγνώμη, είπα εγώ ότι έριξα ευθύνες. Κύριε, γιατί είστε συνεχώς σε αμυντική στάση. Όχι, είπα εγώ κάτι για την κυβέρνηση. Όχι, αλλά. Γιατί αισθάνεστε και γι' αυτό ένοχος. Αν αισθάνεστε και γι' αυτό ένοχος, εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, είναι δικαίωμά σας. Αλλά εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Πάμε τώρα στα οικονομικά ζητήματα, όπου εκεί θα πρέπει να αισθάνεστε ένοχος. Μάλιστα. Και ξεκινάω από τα δεδομένα. Ξεκινήσατε να πάτε να κάνετε πολιτική διαπραγμάτευση στις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορμή την Νεαρινή Σύνοδο. Πηγαίνατε να κουβεντιάσετε για τα μέτρα που έχουμε αποφασίσει και γυρίσατε πίσω με 3,5 δις στο κεφάλι προληπτικά μέτρα. Αλλά ξαναγυρίσατε με 3,5 δις. Οι διαπραγματεύσεις, κύριε Ζαχαριάδη, κρίνονται εκ του αποτελέσματος και όχι από τις καλές προθέσεις. Ο δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με καλές προθέσεις. Γυρίσατε λοιπόν με 3,5 δις δηλαδή, πίσω. Δηλαδή λέτε πήγε ο Τσακαλώτος και έφερε νέο καπέλο. Αυτό λέτε, κύριε Ζαχαριάδη. Εσείς από την ειδησιογραφία μάθατε κάτι άλλο. Ναι, αυτό έμαθα. Έτσι, μπράβο. Πάμε λοιπόν τώρα παρακάτω. Ακούω. Και χαίρομαι για αυτό που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης. Που είπε, μα θα πάμε σε εκλογές για να χρειαστούν νέα μέτρα. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά αυτό το απόλυτο δίκιο που το χαρακτηρίζω εγώ με την ταπεινότητά μου, δεν το σκέφτηκε το κόμμα του κυρίου Ζαχαριάδη όταν πηγαίνανε στο δημοψήφισμα του 2015 και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή τότε αυτές οι δύο διαδικασίες, που προσέξτε, πήγαμε στο δημοψήφισμα και βγήκε με 60% όχι, και μετά κάναμε ένα ναι. Και μια συμφωνία όπου ήταν χειρότερη από αυτή που μας προτείνανε πριν το δημοψήφισμα. Δέστε τα μεγέθη. Δεν υπήρξαν τότε επιπλέον μέτρα. Δεν υπήρξε κόστος. Άρα δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη για το ζητούμενο αυτό. Και ξαναλέω τώρα. Λέει ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση κτλ. Ακούω τα μέτρα τα οποία αναφέρονται με το καινούριο φορολογικό, το οποίο προσέξτε. Καινούριο φορολογικό και ασφαλιστικό. Τα οποία δεν έρχονται τώρα, θα έρθουν μετά το Πάσχα. Γιατί μετά το Πάσχα, για να τελειώσει η διαπραγμάτευση. Γιατί να τελειώσει η διαπραγμάτευση, γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε, μιλήσατε για κάποιους αριθμούς και κάποια νούμερα, είστε σίγουρος ότι αυτά τα οποία αναφέρατε και αυτά τα οποία γράφουμε, και εγώ στο thepressroom.gr, στο οποίο γράφω, είστε σίγουρος ότι αυτά θα ισχύσουν. Mm-hmm. Μήπως, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται νομοθετήματα τα οποία είτε αποσύρονται είτε αλλάζουν, έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν είστε σίγουρος αυτό το οποίο έχει έρθει χωρίς την ευθύνη, χωρίς τη συνένεση της Τρόικας, θα ισχύσουν αυτά όλα. Δηλαδή, ας πούμε, το αφορολόγητο θα μείνει εκεί, τα θέματα τα ασφαλιστικά θα μείνουν εκεί, οι άλλες διατάξεις που υπάρχουν σε αυτό το νομοσχέδιο. Είστε σίγουρος εσείς. Αν ισχύσουν αυτά που ακούμε, αυτά είναι όχι εξοντοτικά, όχι εξουθενωτικά. Εγώ ρώτησα απλά. Αυτά καταστρέφουν τη μικρομεσαία τάξη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ ρώτησα. Μιλάμε για συντελεστές, απίθανους συντελεστές.
Μιλάμε για ένα ασφαλιστικό το οποίο ουσιαστικά. Ποιοι είναι οι απίθανοι συντελεστέ? Με συγχωρείτε. Τώρα. Να τελειώσω εγώ και μετά, κύριε Ρουτσέφη. Είναι και άλλοι δύο συνάδελφοι. Τιμωρείτε με αλφαγιώτα. Εγώ λέω, θα κύριε. Τιμωρείται ένα άνθρωπο ο οποίο βγάζει 40.000 ευρώ το χρόνο. Αυτό είναι ο πλούσιο. Δηλαδή, αυτό που ξοδεύει για να πάρει μία γραμματέα ή ένα συνεργάτη στο δικηγορικό γραφείο περισσότερο. Κοιτάξτε, ρωτάγαμε αυτός προεκλογικά. Αυτό που πάει και κινεί την οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Κύριε Παναγιωτόπουλε, ρωτάγαμε. Δεν θέλω να διακόπτω. Πάμε σε μείωση του αφορολόγητου. Πάμε σε μείωση του αφορολόγητου που τιμωρεί και το χαμηλό. Κύριε Ζαχαριάδη, σας ακούσαμε όλοι και οι τρεις εδώ πέρα με πολύ προσοχή. Αλλά να μιλήσουμε, θα κάνουμε ένα γύρο μετά. Επειδή μου απίφθινε ένα ερώτημα. Ρητορικό ήταν. Ρητορικό. Να σας βοηθήσουμε. Αν και το έχετε καταλάβει, είστε αρκετά έξυπνος. Λοιπόν, και λέω το λοιπόν για να κλείσω, για να μιλήσουν. Έξυπνος και δυναμικός. Για να κλείσω με το θέμα αυτό. Θυμόσαστε, και θα μιλήσω δημοσιογραφικά, ποιος έκανε τη δημοσιογραφική αποκάλυψη του mail Χαρδούβελη? Κανένα μέσο. Την έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν που είχε το στοιχείο, προφανώς από το Δουνουτού. Έτσι, η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε πει σε μια συνέντευξη. Ήταν το βασικό επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές του Γενάρη. Αυτό. Του Γενάρη του 2015. Έτσι πήγαμε στις εκλογές. Με το mail Χαρδούβελη από τη μια και τις προεκλογικές υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ από την άλλη. Αυτά ήταν στη ζυγαριά που βάρυναν. Να σας θυμίσω λοιπόν ότι εκείνο το mail. Αλλά δεν μπόρεσε να το απαντήσει τότε σωστά η Νέα Δημοκρατία, κύριε Μιχελάκη. Γι' αυτό τιμωρηθήκαμε και πολιτικά και για άλλα πράγματα. Να τα λέμε τα πράγματα όλα, κύριε Παναγιώτοπουλε. Δεν διαφωνώ μαζί σας. Έτσι, πάμε λοιπόν. Εκείνο το mail, για να κλείσω, ήταν 800 εκατομμύρια. Mm-hmm. Συν 500 εκατομμύρια τα οποία θα ερχόντουσαν προληπτικά για διάφορα πράγματα αν δεν βγαίνανε, γιατί υπήρχε το ίδιο θέμα. Μην ξεγελιάστε, η Τρόικα, όπως συμπεριφέρεται και στην κυβέρνηση την προηγούμενη, συμπεριφέρεται και τώρα και πιθανόν και στην επόμενη. Λοιπόν, όποια και αν είναι αυτή, με οποιοδήποτε μορφή. Λέτε ισχύει. Δηλαδή για ένα λογαριασμό, λέω, λοιπόν, 1,3 δηλαδή. Μιλάμε για 1,3. Εγώ σας λέω να μην έβγαινε 1,3, να έβγαινε 1,5, να έβγαινε 2. Θέλετε 2,5. Θέλετε 2,5, θέλετε 3. Πάντως δεν έχουμε φτάσει στα 9. 9,5. Και ρωτάω λοιπόν, δέστε τι υπήρχε τότε. Μέσα. Και λέω λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τώρα σαν χώρα, γιατί αυτό προσπαθεί να επιτυχεί. Όλα αυτά τα οποία είπε ο κύριος Ζαχαριάδης είναι ουσιαστικά για να πιάσουμε μέχρι το 18 στόχους που ήμασταν στο 14. Αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδόγιανε, τι λέτε τώρα? Δεν έχουμε δύο συγκρουόμενες μεταξύ τους προσεγγίσεις. Εσείς τι λέτε τελικά? Θα ήθελα να ξεκινήσω, επειδή ακούστηκε. Τι προβλέπετε καταρχήν? Θα σας πω, έγινε αναφορά στις δηλώσεις του κυρίου Ντομπρόφσκης από πλευράς Κομισιόν, ότι πραγματικά είναι και μια, έχει εξελιχθεί πλέον και σε πολιτική αστειότητα κάθε τόσο η κυβέρνηση να κάνει σημαία αυτή ή την άλλη δήλωση κάποιου αξιωματούχου για να εμφανίσει μια εξοραϊσμένη εικόνα για την οικονομία και την κοινωνία. Αν δούμε και την πολιτική που έχει ακολουθήσει και την τακτική που έχει ακολουθήσει μέχρι τώρα, πραγματικά είναι αδιέξοδη. Δηλαδή, τι έκανε? Προσπάθησε να αξιοποιήσει τις όποιες διαφορές υπήρχαν ανάμεσα στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δούνου του, προκειμένου να περάσει τα μέτρα είτε με την αποχώρηση του Δούνου του, επομένως να είναι πιο ελαφρύ το πακέτο, είτε με το Δούνου του, αλλά με ελάφρυνση του χρέους. Τελικά το αποτέλεσμα ποιο είναι? Το αποτέλεσμα είναι ένας συνδυασμός όλων των κακών, όλων των δεινών για την ελληνική κοινωνία. Δηλαδή και το Δουνουτού παραμένει και δεν έχουμε απολύτως καμία δέσμευση για την ελάφρυνση του χρέους και έχουμε ένα μνημόνιο πλάς. Θα έλεγα ένα τέταρτο μνημόνιο στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν είναι μονάχα τα 5,4 δις. Αναφερθήκατε στα 3-3,5, κάποιοι μιλούν και για 3,7, δηλαδή συνολικά 9,1 δις. Ακούμε ότι η κυβέρνηση λέει δεν θα κάνει πίσω, μα ήδη έχει κάνει. Αν δούμε το νομοσχέδιο, και ξέρετε, εδώ σαλαμοποιούνται τα νομοσχέδια, επειδή υπάρχουν αντιδράσεις προφανώς ακόμα και από την ίδια την κοινοβουλευτική ομάδα του θα ΣΥΡΙΖΑ. Θα ρωτήσω τον κύριο Ζαχαριάδη μετά. Εντάξει, να σας να πω κάτι. Ατζέντα, δεν χρειάζεται πολύ μάθουν. Σκέψη. Οι εγώ θυμάμαι, έχει πώς τύχει και άλλες φορές στη Βουλή. Να συζητάμε εδώ και με βουλευτές, θυμάστε, του ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρουν οι πάντες πως όταν κόψει κάποιος ψηφίσει για μείωση σύνταξης, έχει τελειώσει. Δεν ξαναεκλέγεται. Επομένως, τι γίνεται τώρα? Επομένως, προσπαθεί πολιτικά, η κυβέρνηση, γίνει, κυρία, να σας πω τι γίνεται, τι προσπαθεί να κάνει, να σαλαμοποιήσει τα νομοσχέδια, να έρθουν λίγα-λίγα. Είναι, καταρχάς, είναι σωστό αυτό που ήδη ακούστηκε, ότι αυτό δεν είναι τα τελικά. Ασφαλώς. Δεν είναι τα τελικά. Ασφαλώς, δηλαδή, ασφαλώς. Ήδη έχουν γίνει δηλώσεις ότι είναι ανοιχτά στις παρατηρήσεις των εταίρων κτλ.
Δεν υπάρχει το φορολογικό, θα μας τα πει καλά και ο κύριος Γεωργιόπουλος, ότι οι έμεσοι φόροι, γιατί εκτός από το 1,8 δις από το ασφαλιστικό, 1,8 δις από τους άμεσους φόρους, 1,8 δις και από τους έμεσους φόρους. Που κάποτε ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε, λέγαμε, όταν ήμουν και εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι δεν υπάρχουν πιο άδικοι φόροι. Δεν υπάρχουν πιο άδικοι φόροι. Τώρα ακούμε μια άλλη ρητορική, ένα άλλο αφήγημα. Γιατί έμεσος φόρος σημαίνει ότι είτε ο Βαρδινογιάννης είτε ένας άνεργος στην ουσία πληρώνει το ίδιο. Όταν τώρα ακούγονται δηλώσεις ότι η κυβέρνηση δεν θα κάνει μόνο τα συμφωνηθέντα. Με συγχωρείτε, αλλά τώρα αυτό είναι παραμύθια της χαλιμάς. Γιατί ήδη έχουν γίνει. Συγγνώμη, έχουν γίνει ήδη. Είχαμε το Γενάρη, κατατέθηκε το σχέδιο Κατρούγκαλου για το ασφαλιστικό. Έτσι δεν είναι. Και υποτίθεται ότι αυτό ήταν το όριο. Το νέο νομοσχέδιο, πέρα από το πώς θα εξελιχθεί, ήδη είναι ακόμα πιο, είναι πιο πίσω. Κύριε Ζαχαριάδη, σας λέω ότι έχετε παραβιάσει ήδη. Μισό λεπτό. Αμφισβητεί αυτά κανένας, τα οποία ενέκρινε, κατά τη γνώμη σας, αυτό, το εκλογικό σώμα το ξέρετε, Σεπτέμβριο του 2015. Κύριε Παναγιωτόπουλε, και μετά ο κύριος Ζαχαριάδης θα κάνει και εκείνος τα δικό το του. Ερώτημα δεν είναι ρητορικό το ερώτημα για να μην διακόψω. Ναι, δεν είναι ρητορικό. Είναι ουσιαστικό και δυστυχώς, επειδή υπάρχει ένας κόσμος που υποφέρει, που υποφέρει και δεν είναι τώρα εδώ, εντάξει, για επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν αντιμετωπίζεται. Ξέρετε κάτι, μετά τις εκλογές, η Λαϊκή Ενότητα που βρεθήκαμε εντός Βουλής, είπαμε κάτι. Μιλήσαμε για υφαρπαγή της λαϊκής ψήφου. Το είπατε, ναι. Το είπαμε. Το είπατε, και κάτι ακόμα. Το είπατε. Ότι δεν υπάρχει καλή ή κακή διαχείριση των μνημονίων. Αυτή η κυβέρνηση, ναι, να σας πω κάτι, πιστεύω ότι και μπορεί να κάνει τα πάντα. Επειδή μιλάμε για διάφορα σενάρια, θα κάνει εκλογές. Η Λαϊκή Ενότητα είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, είναι συνεπής. Αν θα κάνει δημοψήφισμα, αν θα κάνει διεύρυνση, εγώ διαφωνώ, αν θα πάρει την έτσι, με αυτά αν θα που κάνει λέτε, το αλλά είστε συνεπής. Το μοναδικό, κύριε Παναγιωτόπουλε, που δεν μπορεί να κάνει ούτε αυτή η κυβέρνηση, αλλά και συνολικότερο το μνημονιακό πολιτικό μπλοκ, είναι να δώσει απαντήσεις στα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα του τόπου. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι η διαχείριση. Αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα σήμερα είναι να απαλλαγεί επιτέλους από τα λιτότητα, από τα μνημόνια και την ξένη κυδαιμονία. Δεν έχουμε καμία προοπτική διαφορετικά. Κύριε Γεωργιόπουλε, καταρχήν πρακτικά, σ' όσους μας ακούνε, ξεκίνησε η κυβέρνηση να λέει ότι τον Απρίλιο θα κάνουμε φορολογικές δηλώσεις. Έχουμε παράταση της προθεσμίας μέχρι και τον Ιούνιο. Για να το πείτε σε αυτούς που μας βλέπουν και ενδιαφέρονται. Πρακτικά πράγματα. Βεβαίως. Υπάρχει παράταση μέχρι τον Ιούνιο. Μέχρι 31 Ιουνίου δηλαδή. Ναι. Και μάλιστα σήμερα σε κάποιες κατηγορίες φορολογουμένων, δηλαδή σε όσους εισπράττουν ενίκεια, έχουν εισόδημα από ενίκεια, αυτοί ίσως έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν και μετά τον Ιούνιο να υποβάλουν τις δηλώσεις τους, λόγω του γεγονότος ότι αυτή τη στιγμή οι νομικοί έχουν, οι δικηγόροι έχουν απεργία και με αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι να μην μπορούν να πάρουν τα εξώδικα που χρειάζονται, να κάνουν τα εξώδικα που χρειάζονται για να έχουν να καταθέσουν στη δήλωσή τους με το θέμα των ενοικίων. Γι' αυτό σήμερα ανακοινώθηκε και από το Υπουργείο. Τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά συστήματα, τα ψηφιακά συστήματα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν, γιατί κάποια στιγμή πέφτανε, κάποια στιγμή είχαν αποκατασταθεί. Ποια είναι η κατάσταση? Λειτουργούν με τα γνωστά προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Με την απεργία των φοροτεχνικών τι γίνεται, κύριε Γεωργιόπουλε? Και αυτοί πλήττονται όπως όλη η κοινωνία από τα μέτρα που έρχονται. Μέχρι πότε θα κρατήσει αυτό η απεργία αυτή, έχετε εικόνα? Είχαν πει ότι γύρω στις 20 Απριλίου θα αναθεωρήσουν τις τάσεις, θα δουν πώς είναι τα πράγματα και τι πρόκειται να το νομοσχέδιο. Θα περιμένουν, λοιπόν. Θα περιμένουν. Θέλω ένα ερώτημα πριν πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα, για το οποίο δικαίως με πιέζει και με μαλώνει το κοντρόλ. Κύριε Γεωργιόπουλε, μπορεί να αντέξει μια καταπονημένη ελληνική κοινωνία μετά από 6 χρόνια μνημονίων? Ξεκινήσαμε με πράσινα μνημόνια, περάσαμε στα γαλάζια μνημόνια και τώρα έχουμε τα κόκκινα, τα αριστερά μνημόνια. Μπορεί να αντέξει μια κοινωνία σε αυτή την υπερφορολόγηση, στη νέα λέλαπα, στη νέα επιδείνωση
της φορολογικής πολιτικής στην Ελλάδα. Κοιτάξτε, δηλαδή ξεζουμίζεις κάποιον, από ένα σημείο και μετά δεν έχει να βγάλει άλλο ζουμί. Τι να κάνουμε δηλαδή. Για να πιαστώ και εγώ κάτι που είπε ο κύριος Ζαχαριάδης προηγουμένως, ότι πρέπει από τη στασιμότητα να περάσουμε στην ανάπτυξη, κάτι το οποίο νομίζω όλοι το θέλουμε, θα πρέπει καταρχάς να υπάρχει ένα σταθερό φορολογικό σύστημα, θα πρέπει να υπάρχει ένα σταθερό περιβάλλον που να μπορούν να γίνουν επενδύσεις, να μεγαλώσει η πίτα για να μπορέσουμε όλοι να πάρουμε κάτι παραπάνω. Με το να αυξάνονται οι φόροι κάθε φορά που έχουμε κάποιο πρόβλημα οικονομικό και να την πληρώνουν περισσότερο οι ίδιοι και οι ίδιοι, γιατί κύριε Παναγιωτόπουλε θέλω να σας πω κάτι, μιλάμε ειλικρινά για φοροδιαφυγή. Έχετε δει εσείς τον τελευταίο καιρό και τα τελευταία χρόνια να έχουν γίνει τόσο πολλά πράγματα για τη φοροδιαφυγή? Θα σας πω εγώ τούτο μόνο. Κοιτάξτε, μην αδικούμε. Γίνονται πράγματα μου και έγιναν και από τις κυβερνήσεις Σαμαρά, σε ένα βαθμό, αλλά γίνονται και από την παρούσα κυβέρνηση πράγματα για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Να σας πω κάτι, κύριε Παναγιώτοπουλε. Εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Να σας πω κάτι. Κι εγώ είμαι δίκαιος και εγώ υπερασπίζουμε ένα κλάδο ο οποίος κάτω από αντίξες συνθήκες φέρνει τα αποτελέσματα που φέρνει, εκτελεί προϋπολογισμούς με λιγοστά μέσα, με έλλειψη προσωπικού, σε αντίξως συνθήκες, αντιμετωπίζοντας φορολογούμενους οι οποίοι έχουν τα προβλήματά τους και ξεσπάν σε όποιον θα βρουν στον κισέ. Παρόλα αυτά, μη έχοντας τα μέσα που έχουν οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας, καταφέρνουμε και φέρνουμε αποτελέσματα. Όμως ήθελα να πω το εξής. Μιλάμε για φοροδιαφυγή. Προσέξτε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Πώς πάνε τα έσοδα? Μιλάμε για φοροδιαφυγή και αυτή τη στιγμή οι συνάδελφοί μου του ΔΟΕ και των άλλων υπηρεσιών, θα μιλήσουμε για του ΔΟΕ, αν θέλετε, το έγκλημα, που έχει γίνει, το έγκλημα που έχει γίνει εκεί. Δεν μπορούν να κάνουν προληπτικούς ελέγχους, διότι τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται αυτή τη στιγμή, κύριε Παναγιωτόπουλε, ξέρετε ποια είναι? Είναι το μισό ΦΠΑ του αναλογούν του αναλογούντος στην απόδειξη την οποία θα βρουν. Πρακτικά. Να μας καταλάβουνε. Πρακτικά πας και παίρνεις ένα προϊόν 10 ευρώ, ναι, και το ΦΠΑ είναι 0,23, ναι, θα πληρώσει το μισό του 0,23 για πρόστιμο. Μάλιστα. Δηλαδή πολύ μικρό, λες. Δηλαδή πολύ μικρό. Δηλαδή έτσι λέτε ότι συμφέρει. Οπωσδήποτε. Τον απατεώνα, ας το πούμε, ακριβώς, έτσι, να μην αποδώσει το ΦΠΑ. Πηγαίνουν οι συνάδελφοί μου. Είναι μικρό το πρόστιμο, λέτε. Ακριβώς, πολύ μικρό το πρόστιμο. Έτσι, πώς θα μπορέσουμε να πατάξουμε τη φοροδιαφυγή? Είναι κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να πώς τα δει. Πώς πάνε τα έσοδα? Γιατί ξέρετε, οι πολιτικοί πάμε και γράφουμε εκεί, τόσα θα εισπράξουμε, τόσα θα κάνουμε, ψηφίζει η Βουλή. Στην πράξη. Κοιτάξτε, θα μαζευτούν τα έσοδα. Στην πράξη, το πρώτο δίμηνο υπάρχει αύξηση των ανίσπρακτων χρεών. Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι ο Έλληνας φορολογούμενος δεν μπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Και αυτό απαντά και έχει το ερώτημα που μου κάνατε στην αρχή, ότι ακριβώς δεν μπορεί πλέον να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις. Και με αυτούς τους συντελεστές, όταν βλέπουμε τώρα το ενίκιο, παραδείγματος χάρη, να πηγαίνει από 11 στο 15 μέχρι τις 20.000, από το 30 αύξηση συντελεστών ενικίων, από το 30 να πηγαίνει στο 35. Για... Είναι δράμα αυτό, είναι δράμα. Και μάλιστα, όπως είπατε και εσείς, οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Όπως είπατε και εσείς, όσο αυξάνουμε τη φορολογία, τόσο μειώνονται τα έσοδα. Όπως είπατε και εσείς, για εισοδήματα πάνω των 20.000 ευρώ, εκεί πράγματι είναι 45%. Αν λάβει υπόψη του κανείς και το φόρο αλληλεγγύης, ο οποίος είναι αυξημένος, βάλτε και τον έμφυα. Αλλά υπόψη του. Έχετε κι άλλα. Το τέλος επιτιδεύματος, το οποίο ξεκινάει σε κάθε επαγγελματία. Κόψει, δεν κόψει μια εργαστή, δεν αργαστή από 650. Τα καμάρια της Νέας Δημοκρατίας έδωσαν τη σκυτάλη στα καμάρια του ΣΥΡΙΖΑ. Ο έμφυα είναι ο πιο άδικος φόρος. Οι κορώνες που λένε στη Μάνη, οι κορώνες οι δεξιές παρέδωσαν στις αριστερές κορώνες. Κορώνα μου που λένε οι μανιάτες. Δυστυχώς. Τα καμάρια μας. Δυστυχώς ο έμφυα έχει πλήξει όλες τις οικογένειες. Αλλά το κυριότερο είναι το ΦΠΑ.
Το ΦΠΑ θα πλήξει τους πάντες, θα πλήξει τα κατώτερα στρώματα, ναι, σωστό, τους ανθρώπους το οι οποίοι... βεβαίως, τους ανθρώπους οι οποίοι... Το είπε και η κυρία Παδόγεννη, προστατεύονται μπορεί, τα κατώτερα στρώματα. Σωστό, μπορεί, σωστό. Μπορεί, λοιπόν, να μην, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Κυρίες και κύριοι, σε βαθιά νερά. Πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα, γιατί έχω να θέσω αμέσως μετά ορισμένα κρίσιμα ερωτήματα στην κυρία και στους τρεις κυρίους. Κρίσιμα ερωτήματα και θα ζητήσουμε απαντήσεις όλοι μαζί. Απαντήσεις που είμαι βέβαιος ότι θέλετε να ακούσετε σε λίγο.